Ο δυνατός αέρας που φυσούσε στο γήπεδο του Σέντα το απόγευμα του Σαββάτου επηρέασε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Είχαν διάθεση να παίξουν μπάλα, αλλά τα μπουφόρ είχαν διαφορετική γνώμη. Όπως και ο Ανέστης Γαρδίκης, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, που έσωσε αρκετές φορές την αιστεία του από βέβαιες παραβιάσεις στην αναμέτρηση όπου η Ένωση με τον Ποσειδώνα Καρδαμήλων ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Η Ένωση στάθηκε καλά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, τσίμπησε άλλον ένα βαθμό και ουσιαστικά κλειδώνει σε μεγάλο ποσοστό την παραμονή χωρίς περιπέτειες. Η καλύτερη στιγμή για τον Ποσειδώνα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης ήταν η προσπάθεια του Γούτη που έβγαλε ο Γαρδέκης. Σωτηρίες επεμβάσεις έκανε ο τερματοφύλακας της Ένωσης σε φάουλ του Σκούφαλου, αλλά και προσπάθεια από κοντά στο δεύτερο μέρος του Μπακογιώργη. Ο Μάρκος Μαθιούδης για την Ένωση είχε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι κρατάνε το απευθείας φάουλ του Κουτρί που απέκρουσε ο Μπαχάς και τα σούτ των Κιδώνη Κοϊνάρη που αστόχησαν. Σήμερα ήταν απέχει από τον Ποσειδώνα. Από όλη την εβδομάδα έβλεπα ότι οι άνθρωποι της ομάδας πριν περισσότερα χρόνια που μιλούσαν περισσότερο από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το θέλαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, σαφώς και είναι πολύ καλή ομάδα όπως θέλαμε να εκδηλώσουμε. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ισοπαλία. Πιστεύω ότι είναι ένα σχετικά όπως είπε το πρώτο παιχνιδιού, ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Είχαμε τον αέρα, είχαμε κάποια ευκαιρία, είχαμε τον αέρα, είχαμε κάποια ευκαιρία. Αν δούμε και τα δύο ημίχρονα, θεωρώ ότι το χ είναι το σωστό αποτέλεσμα. Εμείς βλέπουμε ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα βελτιωνόμαστε, από εβδομάδα σε εβδομάδα και σε σύγκριση με τα παιχνίδια του πρώτου γύρου, βλέπουμε ότι έχουμε εμφανίσει πιο βελτιωμένη εικόνα. Όπως είπαμε, κάθε εβδομάδα προσπαθούμε να εμφανιζόμαστε πιο βελτιωμένοι. Όχι πλέον άμεσα για τη σωτηρία μας, αλλά για να ετοιμάσουμε την ομάδα όπως πρέπει πρώτα θέση του χρόνου να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική και σε πιο υψηλό επίπεδο. Καλή συνέχεια στον Ποσειδώνα. Ήταν ένα παιχνίδι που τις στίχες τους καθόρισαν οι γηπεδικές και οι καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς, παρόλο τη διάθεση και τη θέληση που είχαν τα παιδιά και από τις δύο ομάδες, γίνανε φάσεις και από τις δύο ομάδες παραπάνω από αυτές που αναλογούσαν. Και λέω δυστυχώς γιατί δεν μπορεί να πει κλασικό της ευκαιρίας από τη Λαγκάδα, σε πάρα πολύ καλή δωματική μέρα, θα λέγα το μόνο τρακάχτος, συγχαρητήρια. Το θετικό είναι ότι, εντάξει, η άλλη μια αγωνιστή κράτησαν το 0, από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να πέσει στην διαδικασία της ευκαιρίας. Και το βλέπω πάντα άλλη μια φορά, δυστυχώς, δεν πρέπει να γίνεται μετά τις καιρικές συνθήκες παιχνίδια. Γιατί ο κόσμος δεν ευχαριστεί, γιατί δεν ευχαριστεί ούτε κανένας. Γιατί λοιπόν να γίνονται, όσο κάποια άλλη στιγμή να γίνει. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε, αλλά τουλάχιστον να υπήρχαν ιδανικές συνθήκες για να μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Μέσα από την καρδιά μας, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Εμείς προσδιορίζουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα με τους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Βέβαια και αυτό ήταν δύσκολο. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Και όπως έχω ξαναπεί, όλη αυτή το διάστημα αξιολόγησης και θέλω να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά αυτό που είναι στην ομάδα. Να κάνουμε μια εικόνα καλύτερα. Σε να κάνουμε και δύο ομάδες που άρχισαν και οι καιρικές συνθήκες που ήταν εντελώς ακατάλληλες.